Θα πάμε Ρώμη. Θα πάμε στον καλό φίλο της συχνότητας και καθηγητή εκεί πάθολογο ανατομίας, τον κύριο Γιαννακάκη, γιατί τον ίδιο προβληματισμό που έχουμε εμείς τον εξεδήλωσε χθες. Μας έστειλε ο κύριος Γιαννακάκη συχνά πυκνά, μας ενημερώνει για την Ιταλία που δεν είναι μακριά μας και ούνα φάτσα ούνα ράτσα στις συνήθειες για ορισμένα πράγματα. Οι επιστήμονες εκεί μας έγραφε χθες. Προβληματίζονται για τον αυξημένο αριθμό θανάτων και πού, όπως το έγραψε η Κατερίνα για τα Χανιά. Όχι λέει σε μεθ, αλλά σε απλές κλινικές COVID. Τι μας έγραψε η Κατερίνα σήμερα στο νοσοκομείο Χανίων, ένα εντο δύο νοσοκομείων του Ηρακλείου, και είναι και Χανιώτης ο κύριος Γιαννακάκης να τα ακούσει. Μόνο σε 17 ημέρες έχουμε 21 θανάτους, ενώ στο Ηράκλειο έχουμε 12. Οι θάνατοι αυτοί οι περισσότεροι δεν είναι στην εντατική, αλλά στις κλινικές COVID στο νοσοκομείο Χανίων. Καλημέρα κύριε Γιαννακάκη. Καλημέρα κύριε Σαχίνη, καλή χρονιά σε όλους. Καλή χρονιά. Υπάρχει προβληματισμός και στην Ιταλία, ε? Είναι τεράστιος προβληματισμός. Τώρα άκουσα το σχόλιο της συμπατριώτης σας. Ναι, ναι. Ναι, ναι, είναι τρομερό. Είναι ακριβώς αυτό που σας είπα, σας έγραψα και εγώ χθες. Έχουμε ένα διπλασιασμό, αν όχι τριπλασιασμό, των νεκρών στην Ιταλία. Σχετικά με τα κρούσματα που είχαμε πριν τα Χριστούγεννα, δηλαδή τώρα είμαστε γύρω στους 300 νεκρούς την ημέρα και δεν έχουμε μία ανάλογη αύξηση των διασωληνωμένων. Άρα κύριε Σαχίνη, βλέπουμε αυτό που πριν λίγο είπατε, έχουμε μία αύξηση στις απώλειες των ανθρώπων, όχι από τις εντατικές, αλλά μέσα από τις κανονικές κλινικές, τις κοινέ κλινικές COVID. Και εδώ τίθεται ένα τεράστιο πρόβλημα, γιατί πρέπει να αναλυθούν πάρα πολύ καλά τα στοιχεία τα οποία παίρνουμε από τις διάφορες περιφέρειες στην Ιταλία για να καταλάβουμε πού οφείλεται αυτό το πρόβλημα. Αυτό που ακούμε συνεχώς, ειλικρινά σας λέω, με κούρασε να ακούω όταν ήρθα διακοπές στην Ελλάδα, οι σκληροί δείκτες χαμηλώνουν μετά από καιρό. Θα ήθελα έτσι να αναφερόμαστε με περισσότερη λεπτομέρεια στους δείκτες, πάνω απ' όλα να καταλάβουμε πώς ανεβαίνουν αυτοί οι δείκτες, για να εξηγήσουμε μετά και, ή να βρούμε και τη λύση για το πώς κατεβαίνουν. Πού θα το καταλάβετε αυτό, εδώ, ναι, κύριε Γιαννακάκη, συγγνώμη, ναι. Αυτό πού περιμένω το καταλάβετε, σε στοιχεία στην Ελλάδα? Μα εδώ η βάση δεδομένων είχε να ενημερωθεί από τις 16 Δεκεμβρίου στα gov.gr και άρχισε να ενημερώνεται μετά τις 7 Ιανουαρίου. Πού θα το βρείτε στην Ελλάδα αυτό που μάλιστα ζητάτε? Νομίζετε, δηλαδή, έχετε και εκεί αύξηση, αλλά προφανώς έχω την εντύπωση οι λόγοι μάλλον δεν θα είναι ίδιοι και κυρίως έχετε διαφορετικά στοιχεία, ή κάνω λάθος? Βεβαίως, έχουμε διαφορετικά στοιχεία και υπάρχει μια γενική έτσι, απέτηση, κύριε Σαχίνη, τόσο από τον απλό κόσμο όσο και από τους γιατρούς και τους επιστήμονες, για απαντήσεις περισσότερο επιστημονικές και λιγότερο πολιτικές. Θέλω να είμαι πιο ακριβής αυτό που είπα, επειδή διανύουμε την τελευταία εβδομάδα πριν την έναρξη τη διαδικασία εκλογής νέου Προέδρου Δημοκρατίας στην Ιταλία. Όλοι λένε ότι ο κύριος Δράγκη ίσως μετακομίσει από την Προεδρία της Κυβέρνησης την Προεδρία της Δημοκρατίας, και επειδή αυτό, η όλη αυτή η διαδικασία για το ποιος θα είναι ο επόμενος Πρόεδρος της Δημοκρατίας καταλαμβάνει μεγάλο μέρος στις ειδήσεις, έχουμε ξεχάσει λίγο για το πού οφείλονται αυτοί οι άσχημοι δείκτες όσον αφορά τους νεκρούς στην Ιταλία. Στις αναλύσεις τώρα που γίνονται καθημερινά, κύριε Σαχίνη, βλέπουμε διάφορα πράγματα. Καταρχήν, βλέπουμε το γεγονός, δεν θέλουμε να πιστεύουμε ότι ο κόσμος, επειδή ακούει ότι η όμικρον είναι πιο ελαφριά, πάει αργότερα στο νοσοκομείο. Γιατί υπάρχει και αυτή η υπόθεση. Πώς δεν υπάρχει, δηλαδή, εδώ κάποιοι του λένε ότι είναι, έλα μωρέ, μια απλή γρυπούλα και ξεμπερδεύουμε. Δεν είναι έτσι ακριβώς, όμως. Ακριβώς, κύριε Σαχίνη. Ακριβώς. Αυτό είναι σημαντικό και φέρουν τεράστια ευθύνη τα μέσα τα οποία δημιούργησαν έτσι μια ωραία χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα, λέγοντας εντάξει, σουμετέωσαν τον κορονοϊό, όμικρον θα είναι, χωρίς να έχει γίνει αλληλούχηση, και αφού είναι όμικρον, χωρίς να το ξέρεις, θα πας καλά. Και εσύ περιμένεις να πας καλά και στις 4 μέρες αρχίζει το πράγμα να παίρνει την ανάποδη, και όταν φτάσεις μετά
σε μια κλινική COVID, η οποία είναι αρκετά πιεσμένη από την τελευταία περίοδο, βασικά αυτό που σου κάνει είναι σχεδόν λίγο. Άρα αυτή είναι μια υπόθεση την οποία την προσπαθούν να την αναλύσουν πολύ σοβαρά στην Ιταλία. Και η άλλη υπόθεση, κύριε Σαχίνη, είναι και ένα πρόβλημα με την αλλούχηση. Όταν βγήκε το Υπουργείο Υγείας εδώ πέρα και μας είπε ότι την περίοδο των γιορτών η αλλούχηση γινόταν στο 0,75% των θετικών κρουσμάτων. Μα τι λέμε τώρα? Στο πόσο? 0,75%. Πάλι καλά. Δηλαδή, εδώ είναι 0,04%. Δηλαδή είστε και παραπάνω. Άρα, λοιπόν, καταλάβαμε τώρα. Δηλαδή αν εσείς φωνάζετε και ορθώς, γιατί είναι πολύ χαμηλό, το 0,75 στην αλληλούχηση, για να ξέρουμε τι γίνεται στην κοινότητα, τι να πούμε εμείς, που μιλάνε, μάλλον αντιγράφουμε τι ακούμε στην υπόλοιπη Ευρώπη και λέμε και εμείς. Μάλλον αυτό ακριβώς. Άρα λοιπόν ο ασθενής, ο οποίος βλέπει τα πρώτα συμπτώματα και το έχουν γεμίσει το κεφάλι ότι δεν και καλά αυτό είναι όμικρον, ενώ θα μπορούσε πάρα πολύ εύκολα να είναι δέλτα. Και του λένε εντάξει, θα περάσει γρήγορα, δεν θα έχεις τίποτα. Και αφήνει και περνάνε σημαντικές μέρες τις οποίες θα πρέπει να πάει στο νοσοκομείο. Ίσως αυτό πρέπει να το ξανακοιτάξουμε για να δούμε ακριβώς, γιατί εδώ πριν τα Χριστούγεννα μας έλεγαν ότι ένα ελάχιστο ποσοστό ήταν όμορφο. Ξαφνικά αυτό το ελάχιστο ποσοστό έγινε 85%. Όμως θέλουμε περισσότερες αλληλουχήσεις, κύριε Σαχίνη. Θέλουμε περισσότερες αλληλουχήσεις. Βέβαια αυτό ισχύει, εννοείται, και για την Ελλάδα. Ισχύει την κατάσταση που είδα εγώ στην ιδιαίτερη πατρίδα μου, τα Χανιά, με τα rapid test να γίνονται σε συμπτωματικούς, ακόμα και σε φαρμακεία. Αυτό τουλάχιστον εδώ απαγορεύεται, κύριε Σαχίνη. Γιατί? Για εξηγήστε το, παρακαλώ. Ναι, στην Ιταλία υπάρχει ένας απλούστατος κανόνας από την αρχή της πανδημίας. Ο συμπτωματικός πηγαίνει σε 65 drive-in, που είναι αυτά τα κέντρα μοριακού ελέγχου του Δήμου της Ρώμης, στα οποία πηγαίνεις με αυτοκίνητο, δεν βγαίνεις από το αυτοκίνητο, κατεβάζεις το τζάμι και ο γιατρός σου κάνει τη λήψη μέσα από το κατεβασμένο τζάμι. Εκεί πέρα πας με ραντεβού, το οποίο ραντεβού βέβαια το παίρνεις σε συμφωνία με τον οικογενειακό σου γιατρό. Αν δεν έχεις συμπτώματα και θες να πας να κάνεις ένα προληπτικό τεστ, μπορείς να πας τόσο στα φαρμακεία όσο και σε ιδιωτικές κλινικές. Εννοείται ότι σε φαρμακείο, το οποίο είναι υποχρεωμένο να έχει ένα παραβάν έξω στο πεζοδρόμιο, δεν μπορεί να μπει άνθρωπος να κάνει rapid test μέσα σε φαρμακείο. Πράγμα το οποίο το έβλεπα να γίνεται στα Χανιά. Άρα λέτε ότι αυτός που έχει εκδηλώσει ήδη συμπτώματα δεν πρέπει να. Για να μην έρχεται σε επαφή με άλλους. Γιατί. Μισό λεπτό, κύριε Γιαννακάκη, δεν αφορά εσάς. Λέει εδώ ο φίλος ο Φώτης, τι ποσοστά επιβίωση έχει, δηλαδή φοβερή είδηση, η ίωση. Έχετε κάνει κολοτούμπα. Γι' αυτό δεν βγάζετε όσους λένε ότι είναι μία απλή τι, Φώτη μου, τι. 100 τόσοι νεκροί. 80 χθες. Μην εσύ μετά από 2 χρόνια. Αν αυτό κατάλαβες, εγώ δεν μπορώ να σου πω. Να σου κάνω κάτι άλλο. Ακουσκάει καλά, πάμε ανοσία γέλης. Τελειώσαμε. Δεν χρειάζεται να ακούσει εδώ. Ελάτε, κύριε Γιαννακάκη. Ναι, λοιπόν, οποιοδήποτε έχει συμπτώματα, μόνο σε drive-in, κρατικό drive-in, στο οποίο γίνεται η λήψη από τον γιατρό, και βέβαια είναι μόνο μοριακό. Όποιος δεν έχει συμπτώματα, δηλαδή είτε για ταξίδια είτε για ελέγχους κτλ., πηγαίνει και σε φαρμακεία. Εννοείται ότι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει πυρετό, επειδή πριν τη λήψη οποιοδήποτε υλικού σε φαρμακεία ή σε ιδιωτικές κλινικές γίνεται η μέτρηση του πυρετού, δεν μπορεί να γίνει. Άρα λοιπόν ξεχωρίζουμε τους ασθενείς, τους ανθρώπους, τους πολίτες με τα συμπτώματα, από αυτούς οι οποίοι πάνε να κάνουν ένα rapid test. Τώρα το Ιταλικό Υπουργείο αρχίζει και προχωράει περισσότερο στην εφαρμογή των rapid test τρίτης γενιάς. Είναι, κύριε Σαχίν, τα rapid test τα οποία διαβάζονται όχι με το μάτι, όπως είναι τα χρωματογραφικά rapid test που γνωρίζουμε εμείς, αλλά διαβάζονται με ένα μηχάνημα φθορισμού που είναι βέβαια πολύ πιο ευαίσθητο και έτσι μας δίνει περισσότερη σιγουριά. Παρόλα αυτά, και αυτά τα τεστ ουσιαστικά είναι περισσότερο αξιόπιστα από την τρίτη μέρα και μετά
τιμόνιση. Πείτε το, ολοκληρώστε το παρακαλώ. Ναι, και προσπαθούμε τώρα να δούμε μέχρι πότε θα κρατήσουν αυτοί οι 300 νεκροί την ημέρα. Γιατί έχουμε το πρόβλημα με τους γιατρούς οι οποίοι είναι σε καραντίνα, γιατί είχαμε ένα μεγάλο αριθμό γιατρών οι οποίοι νόσησαν. Έχουμε το θέμα με τον τεράστιο αριθμό των ανθρώπων οι οποίοι μολύνθηκαν την περίοδο των Χριστουγέννων. Δηλαδή μόνο αυτή τη βδομάδα είχαμε μια μείωση γύρω στο 20%. Να θυμίσω ότι η Ιταλία πέρασε από 20.000 κρούσματα τη μέρα πριν τα Χριστούγεννα στις 200.000 και τώρα είναι στις 100-150.000. Οπότε είναι αριθμοί, είναι τεράστιοι, κύριε Σαχίνη. Τεράστιοι αριθμοί, και φοβόμαστε μην τυχόν το σύστημα, το υγειονομικό σύστημα της Ιταλίας εγωνατίσει. Γιατί έχουμε και ένα άλλο τρομερό θέμα αυτή τη στιγμή. Έχουμε ένα μεγάλο αριθμό θετικών οι οποίοι μπήκαν στα νοσοκομεία για να κάνουν μια επέμβαση ανεξάρτητη με κορονοϊό και βρέθηκαν θετικοί ασυμπτωματικοί στο τεστ που γίνεται πριν αρχίσει την νοσηλεία σου. Αυτοί οι άνθρωποι τώρα δεν έχει βγει ένα πρωτόκολλο για το τι πρέπει να κάνουν. Πρέπει να εγχειριστούν όντως θετικοί ή πρέπει να περιμένουν σε καραντίνα να γίνουν αρνητικοί και μετά να γίνει η επέμβαση η οποία είχε προγραμματιστεί. Είναι και αυτό ένα τεράστιο θέμα. Κύριε Γιαννακάκη, νομίζω ότι θέσατε το δάκτυλο επί των τύπων των ύλων, δηλαδή στο κλίμα, το γιορταστικό, η εφορία από τη μια, από την άλλη στο κλίμα το πολιτικό που δεν είναι μόνο στην Ιταλία. Καλλιεργείται μια υπεραισιοδοξία ότι άντε αναπνεύσαμε, είναι η ποιότερη όπως δείχνουν όλα, ναι, αλλά έχει μεγαλύτερη δεξαμενή και θα πάρει κόσμο που δεν υπολογίζεις, ας είναι η ποιότερη, έχει μεγαλύτερη δεξαμενή γιατί κολλάει πιο εύκολα. Και λένε πολλοί, μα καλά εσείς θέλετε να συνεχίζετε ο τρόμος και ο πανικός. Όχι, το διπλό μήνυμα δεν το σπέρνουμε εμείς. Το διπλό μήνυμα το σπέρνουν οι διαχειριστές που από τη μία σας λένε και δεν το έχετε καταλάβει εμβόλια και από την άλλη χαλαρά. Αυτό είναι το διπλό αντιφατικό μήνυμα. Το σωστό είναι σωστά μέτρα δημόσιας υγείας να σπάσεις αλυσίδες μετάδοσης για να μπορέσεις να το ελέγξεις. Με σωστή επιδημιολογική επιτήρηση, ιχνηλάτιση κτλ. Εάν δεν τα κάνεις αυτά, μου λένε κάποιοι, γιατί επιμένουμε. Επιμένουμε γιατί είναι βασικές αρχές δημόσιας υγείας. Αν δεν τα κάνεις, θα κυνηγάς την ουρά σου συνεχώς. Αυτό συμβαίνει. Ακριβώς. Σίγουρα και αυτό ζητάμε, ειδικά και στο πανεπιστήμιο, στο οποίο εμείς κάναμε τα μαθήματά μας από τον Οκτώβριο μέχρι τα Χριστούγεννα. Τώρα έχουμε κάποια προβλήματα, γιατί το σύστημα εχνηλάτησης του Πανεπιστημίου μας δίνει συνεχώς φοιτητές θετικούς οι οποίοι μπαίνουν σε καραντίνα και δεν μπορούν να έρθουν στο μάθημα. Το θέμα όμως είναι ότι αρχίζουμε και έχουμε θέμα και με τους καθηγητές τώρα. Οπότε αυτό δείχνει ότι αυτό το κλίμα της υπεραισιοδοξίας, όπως είπατε, δεν νομίζω να οδηγεί σε κάπου. Γιατί αργά ή γρήγορα, ξέρετε, το βιολογικό πρόβλημα δεν είναι ούτε οικονομικό, ούτε πολιτικό, ούτε κοινωνικό να μπορείς να το παρουσιάσεις ως λυμένο και ξεπερασμένο. Το βιολογικό πρόβλημα είναι βιολογικό πρόβλημα. Και δυστυχώς το συγκεκριμένο πρόβλημα, δυστυχώς σε κάποιες περιπτώσεις οδηγεί και στο θάνατο. Και αυτό βλέπουμε και μας προβληματίζει αυτή τη στιγμή. Δηλαδή μπορεί να μας λένε όλοι ελαφριά όλα, τελειώνει σε 5 μέρες, 6 μέρες, όλα καλά, αλλά έχουμε τους 300 νεκρούς καθημερινά στην Ιταλία. Ένα άλλο θέμα επίσης, κύριε Σαχίνη, το οποίο παραπονιόμαστε... Ναι, πείτε μου. Παραπονιόσαστε, ναι, πείτε το. Παραπονιόμαστε αρκετά στην Ιταλία, κύριε Σαχίνη, είναι για ποιο λόγο το νέο πρωτεϊνικό εμβόλιο της Novavax, το οποίο πήρε την έγκριση από τον EMI γύρω στην πρωτοχρονιά, δεν ακούμε και δεν το βλέπουμε να έρχεται. Είναι το εμβόλιο, να πω στους ακροατές ότι είναι το εμβόλιο το οποίο φτιάξαν τεχνητά ένα τμήμα της πρωτεΐνης του κορονοϊού. Οπότε ξέρουμε ακριβώς την ποσότητα της πρωτεΐνης. Ξέρουμε ακριβώς την πρωτεΐνη η οποία υπάρχει μέσα στο εμβόλιο. Αντιγράψανε ουσιαστικά η Αμερικανική εταιρεία το εμβόλιο Soberana 2 της Κούβας, το οποίο έχει χορηγηθεί σε παιδιά από 2 ετών μέχρι ηλικιωμένους ασθενείς και πάει πάρα πολύ καλά. Στην εξέλιξη του Novavax πήρε μέρος και η Ιταλία με κάποια νοσοκομεία, αλλά ακούμε μόνο
για το Novavax ότι έρχεται, θα φτάσει και δεν το βλέπουμε. Και σε αυτό, γιατί όλη η ιατρική κοινότητα λέει περιμένουμε το Novavax. Είναι πλέον φανερό, κύριε Σαχίνη, ότι θέλουμε εμβόλια καινούργιας γενιάς. Πιστεύουμε ότι τα εμβόλια που μέχρι τώρα χρησιμοποιήθηκαν έδωσαν μια σημαντική βοήθεια στο όλο θέμα του κορονοϊού. Όμως θέλουμε εμβόλια τα οποία, αν είναι δυνατόν, να δίνουν ανοσία που να κρατάει περισσότερο, να είναι πιο σταθερή, έτσι ώστε να μην έχουμε παραλαμβανόμενες δόσεις. Κύριε Γιαννακακή, και... μα τα εμβολιαστικά προγράμματα, η ίδια η διαχείριση, τουλάχιστον στην Ελλάδα, τα τίναξε στον αέρα. Τα βάφτισε το απόλυτο όπλο πανάκια, χώρισε την κοινωνία, αντί να τους δώσει τη βαρύτητα που πρέπει να έχουν και να πάρει και μέτρα. Αυτά δεν καταλαβαίνουν πολλοί εδώ και μου γράφουν. Και στο τέλος, επειδή ακόμη και εύχομαι να μην τους συμβεί, δεν έχει χτυπήσει στο σπίτι τους την πόρτα ο ιός, είναι καλά, ας πάει και το παλιάμπελο. Όταν χτυπήσει, τρεχάτε ποδαράκια μου. Και επειδή μου γράφουν εδώ για τα μονοκλονικά, να σας πω, ναι, ήμασταν η εκπομπή που ανοίξει το θέμα των μονοκλονικών που ήρθαν με καθυστέρηση. Το έχετε παρεξηγήσει. Τα μονοκλονικά είναι στις πρώτες ημέρες σε ανθρώπους που αν νοσήσουν μπορεί να νοσήσουν βαριά και δεν καλύπτουν δυστυχώς κάποιες μεταλλάξεις. Άρα μην πάμε πίσω, να πηγαίνουμε μπροστά μετά από 2 χρόνια. Όλα τα όπλα, και τα μονοκλονικά και τα εντυϊκά και τα εμβόλια και τα μέτρα δημόσιας υγείας που δεν υπάρχουν, θα μαλλιάσει η γλώσσα μου, θα επιμένω, μπας και το καταλάβετε, δεν το έχετε καταλάβει. Κάνοντας καταδήλωσή σας self, δεν είναι μέτρο δημόσιας υγείας. Ελάτε, κύριε Γιαννακακή. Λοιπόν, ακριβώς όπως ακριβώς το παρουσιάσατε, ότι πρέπει να προχωράμε μπροστά και μάλλον οι πολιτικοί πρέπει να απαιτούν από τους επιστήμονες να προχωράει μπροστά το κάθε όπλο, να εξελίσσεται, έτσι ώστε να φτάσουμε, όταν θα φτάσουμε, στη λύση, την τελική λύση του προβλήματος. Όσον αφορά τα παράπονά μας για το εμβόλιο της Novavax, δηλαδή πότε θα έρθει, πότε θα αρχίσει να γίνεται, αυτό το λέμε, κύριε Σαχίνη, για τον εξής λόγο. Πιστεύουμε ότι ψυχολογικά θα λειτουργήσει σε πολίτες οι οποίοι φοβήθηκαν μέχρι τώρα να εμβολιαστούν. Δηλαδή πολίτες οι οποίοι για διάφορους λόγους ακούγανε είτε ο αδενοϊός του AstraZeneca, είτε το mRNA του Pfizer και του Moderna. Το εμβόλιο της Novavax ξεπερνάει όλες αυτές τις συζητήσεις και πιστεύω ότι θα είναι ένα νέο όπλο που θα μπει και αυτό μαζί, έτσι ώστε να προχωρήσουμε μαζί βέβαια και με τα φάρμακα τα οποία θα δούμε τώρα και πώς θα λειτουργήσουν και αυτά. Με θα δούμε και πώς θα λειτουργήσουν, αν και το κόστος και ο αριθμός τους είναι, μέχρι τώρα δεν είναι και τόσο θετικό στοιχείο. Λέει εδώ η φίλη μου Μαργαρίτα, όταν εμείς τον 1984 πρωτακούσαμε για το long COVID, στην Ελλάδα δεν γινόταν καν συζήτηση, στην Ευρώπη γινόταν μια συζήτηση. Σήμερα στην Ευρώπη γίνεται, την υπόλοιπη πιο οργανωμένα στη συζήτηση, στην Ελλάδα οι ειδικοί τώρα μόλις θυμήθηκαν κάτι να πούν. Τι λέει ο κύριος Γιαννακάκης για τις καταστάσεις long COVID, είναι μύθος ή υπαρκτή? Η long COVID, κύριε Σαχίνη, είχαμε μιλήσει για πρώτη φορά μαζί σας πριν από 1 χρόνο. Mm. Έχουν φτιαχτεί πλέον εξωτερικά ιατρία στα περισσότερα νοσοκομεία στην Ιταλία, γιατί είναι μια πραγματικότητα. Είναι μια πραγματικότητα γιατί καταλαβαίνετε ότι ασθενείς οι οποίοι πέρασαν τον COVID στα διάφορα κύματα και έχουν προβλήματα, πρέπει να πηγαίνουν σε κάποιο συγκεκριμένο κέντρο, το οποίο να είναι εξειδικευμένο, έτσι να δούμε ακριβώς τι έχει αφήσει ο κορονοϊός στον ασθενή. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και νομίζω ότι θα το βρούμε μπροστά μας για χρόνια. Δηλαδή δεν πρόκειται να εξαφανιστεί το long COVID. Το βλέπουμε και βλέπουμε στις δημοσιεύσεις που έχουν γίνει και στις στατιστικές. Παίρνει ολοένα και διαφορετικές μορφές σε διάφορα συστήματα και όργανα του οργανισμού. Οπότε πιστεύω ότι με αυτά πρέπει να ασχοληθούν οι επιστήμονες και όχι μόνο στην εύκολη επικοινωνία στα μέσα μαζικής ενημέρωσης.
Με ρωτάει κάποιος φίλος εδώ που δεν σας άκουσε και θα πάω μετά στο δεύτερο ερωτημό. Γιάννης, ρωτήστε, λέει, τον κύριο Γιαννακάκη, 300 θάνατοι είναι επιβεβαιωμένοι από όμικρον επειδή έχασα λίγο μέρος ένδειξη. Όχι, δεν είπε αυτό ο κύριος Γιαννακάκης. Είπε ότι έχω αύξηση θανάτων στις απλές κλινικές COVID. Δεν μπορώ να ξέρω αν είναι μόνο από όμικρον ή από κάτι άλλο. Ακριβώς. Λέει, γιατί έχουμε χαμηλό ποσοστό, αυτό είπε. Αλλιώς στην Ελλάδα έχουμε ακόμη μικρότερο. Αυτό δεν είπατε. Ακριβώς, ακριβώς, κύριε Σακίνη. Και γι' αυτό το λόγο θέλουμε στοιχεία και στοιχεία τα οποία να έχουν αναλυθεί σωστά. Αλλιώς δεν βγάζουμε άκρη. Δηλαδή τώρα δημιουργήθηκε η ιδέα ότι όλοι παθαίνουν όμικρον, όλοι πεθαίνουν από όμικρον. Δεν είναι έτσι. Ρωτάει άλλος εδώ ο Γιάννης. Έχουν αποκλειστεί οι διαβητικοί από τα μονοκλονικά. Δεν είναι, λέει, εγκληματικό? Τι να σας πω, κύριε Σαχίνη, οι επιτροπές θα έπρεπε να βγαίνουν και να εξηγούν στον κόσμο τις αποφάσεις τους, γιατί μια μεγάλη απόφαση που πάθηκε στην Ιταλία πριν από ένα χρόνο είναι τα πρακτικά των επιτροπών, αρχόμενης βέβαια της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων των Λοιμοξιολόγων, πρέπει να είναι δημόσια, έτσι, και να βλέπουμε τις θέσεις που παίρνει ο κάθε ένας από αυτούς. Γιατί δεν ξεχνάμε, είναι θέσεις επιστημονικές, οι οποίες πολλές φορές όμως έχουν και κάποια διάσταση πολιτική. Και επίσης η φίλη μας η Μαρία, άκουσε, λέει, ο κύριος Γιαννακάκης, αν στην Ιταλία είναι θέμα σήμερα οι ανακοινώσεις από το Ισραηλινό κέντρο ότι και η τέταρτη δόση είναι μεν ανεβάζει τις τιμές των αντισωμάτων, αλλά παρόλα αυτά δεν προστατεύει πλήρως από όμικρον. Το γνωρίζουν στην Ιταλία αυτό? Βεβαίως, κύριε Σαχίνη, βεβαίως, γιατί πολλοί από τους Ισραηλινούς επιστήμονες επικοινωνούν διαρκώς με την Ιταλική Επιτροπή και μάλιστα τους βλέπουμε πολλές φορές και σε ιταλικές τηλεοράσεις. Η τέταρτη δόση, ξέρετε, είναι να μπορέσουμε να απαντήσουμε εάν εμείς χρειαζόμαστε περισσότερα αντισώματα ή ειδικότερα αντισώματα. Λοιπόν, πιστεύω ότι μέχρι την τρίτη δόση παίξαμε στο να έχουμε περισσότερα αντισώματα. Από εδώ και πέρα θα χρειαζόμαστε ειδικότερα αντισώματα, κύριε Σαχίνη. Γιατί το να βάζουμε περισσότερα αντισώματα, τα οποία να μην είναι ειδικά αντισώματα για τις νέες μορφές κορονοϊού, δεν νομίζω κατά πόσο θα μπορέσει να μας βοηθήσει. Κύριε Γιαννακάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.